Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής και πρόεδρο της Υγειονομικής Επιτροπής, τον κύριο Ξενοφόν Ρούση. Κύριε Ρούση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ επίσης. Επιλέξαμε να εσάς στη σημερινή μας εκπομπή, μια που είστε και στην Υγειονομική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, αλλά είστε και πρόεδρος Υγειονομικής Επιτροπής Super League 1, Super League 2 και Football League, να μας πείτε τη δική σας άποψη και εκτίμηση εάν θα έχουμε επανεκκίνηση ή και προπονήσεων και αγώνων στα εραστεχνικά πρωταθλήματα της Ανατολικής Αττικής και γενικά στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η επανεκκίνηση του εραστεχνικού ποδοσφαίρου τη δεδομένη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη έως απίθανη. Το λέω αυτό λόγω του ότι το ζήτημα αυτό της επανεκκίνησης των πρωταθλημάτων, γενικότερα του ποδοσφαίρου, το έχω ζήσει από πολύ κοντά, γιατί έχω τον πρώτο λόγο για όλο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο όσον αφορά την επανεκκίνησή του, η οποία επετέφθη εκτός από τη Football League, η οποία σύντομα βλέπω να επαναρχίζει. Όμως, δυστυχώς, για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο δεν βλέπω φως στο τούνελ. Και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθηθούν από τις ομάδες τα πρωτόκολλα υγιεινής και επανεκκίνησης των πρωταθλημάτων. Και αυτό διότι πιστεύουν οι άνθρωποι του ΕΟΔΗ, δηλαδή οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν την πρωτοκαθεδρία για όλη την Ελλάδα και για όλα τα θέματα που αφορούν τον κορονοϊό, δεν πιστεύουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορούν τα σωματεία να ακολουθήσουν τις οδηγίες που χρειάζονται. Άρα είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε, να ξαναέχουμε τη φετινή σεζόν αγώνες. Πρωταθλήματα εραστεχνικά σε όλη την Ελλάδα. Η ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική νομίζω ότι επίσης πολύ δύσκολο είναι να ξεκινήσει. Εγώ δηλαδή προσωπικά δίνω ένα 5% να μπορέσει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα ούτε μπορεί να δοθεί το πράσινο φως για έναρξη προπονήσεων, ούτε και αγώνων τη φετινή σεζόν. Πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Δυστυχώς. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είστε ευχαριστημένος, οι ομάδες τηρήσαν το υγειονομικό πρωτόκολλο, οι ομάδες της Ανατολικής Αττικής, μιλάω για το... Κοιτάξτε, οι ομάδες όσο μπόρεσαν διοικητικά τήρησαν το πρωτόκολλο το υγειονομικό. Όμως πολλές φορές δεν εξαρτώνται μόνο από τους ίδιους. Εξαρτώνται και από τους οπαδούς, φιλάθλους που έχουν, οι οποίοι νομίζω ότι κατά το πλείστον πήραν πολύ αψήφιστα το γεγονός του κορονοϊού. Και είδαμε ας πούμε σε παιχνίδια που επιτρέπονται ας πούμε το σύνολο 80 άτομα να υπάρχουν στο γήπεδο 300. Άρα είναι αυτό ένα σφάλμα, ήταν ένα σφάλμα γενικά που έδωσε ας πούμε στους αρμόδιους φορείς
τη δικαιολογία ότι δυστυχώς δεν ακολουθούνται και θα πρέπει να κλείσουν τα πρωταθλήματα. Άρα ουσιαστικά πάμε για την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Νομίζω ναι. Δυστυχώς ναι. Είστε σε επικοινωνία εσείς με τον πρόεδρο, με τον κύριο Δημήτρη Γιαρένη, μιλάτε? Είμαι σε πολύ συχνή επικοινωνία. Πολύ συχνή και τηλεφωνικά αλλά και προσωπικά. Έχετε συζητήσει βέβαια το τι θα γίνει το φετινό πρωτάθλημα μέχρι την, μέχρι την αγωνιστική που διακόπηκε. Λέτε για το τι μέλη γενέστη. Μάλιστα. Όχι. Θα έλεγα όχι. Δηλαδή δεν έχει υπαρθεί καμία απόφαση και ούτε συζητήσεις βάσεως. Ό,τι συζητείτε είναι θεωρία και όχι πράξη προς το παρόν. Η προσωπική σας άποψη, κύριε Ρούση, είναι να ακυρωθεί η φετινή σεζόν και να ξαναρχίσει ξανά από το μηδέν. Από την αρχή, ναι. Έτσι νομίζω. Θα είναι το πιο δίκαιο. Είστε από το 2016, αν δεν κάνω λάθος, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Εγώ είμαι όχι από το 2016, είμαι και πριν. Ήμουνα και την προηγούμενη τετραετία. Δεν έμεινα 4 χρόνια. Έμεινα περίπου 1,5 χρόνο και παραιτήθηκα. Ποια είναι η άποψή σας για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι βρίσκεται σε συνεχή πρόοδο και αγωνιστικά αλλά και από πλευράς συμπεριφοράς φιλάθλων, διοικήσεων, ποδοσφαιριστών. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο βελτιώνεται. Σιγά σιγά αλλά βελτιώνεται. Έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια με άμυλα και πάθος και έχουν εκλείψει κατά πολύ φαινόμενα βίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η συνεργασία σας με τον πρόεδρο, με τον κύριο Γιαρένη, με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Κοιτάξτε, πέρυσι η προηγούμενη διοικητική χρονιά ήταν άσχημη γιατί ο πρόεδρος είχε προβλήματα με κάποια δικαστικά, ας πούμε, αθλητικά δικαστικά προβλήματα και δεν ήταν μία περίοδος διοικητική, ήσυχη και σωστή. Φέτο έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα προς το καλύτερο. Πάντως, η συνεργασία είναι πολύ καλή με όλα τα άτομα της διοίκησης. Φέτος το πρωτάθλημα ξεκίνησε και νωρίς. Ναι. Ξεκίνησε καλά και νωρίς, δηλαδή νωρίς και καλά. Και πήγαινε μια χαρά. Λοιπόν, ήσασταν και από το 2001 πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Ναι. Ήμουνα τοποθετημένος εκεί από τον κύριο Δημητρίου, αμέσως μόλις ανέλαβε την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Σωστά. Και για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι βοήθησα πάρα πολύ το θέμα της υγειονομικής κάλυψης των αγώνων της ΕΠΣΑ Αθηνών. Γίνανε πράγματα που ούτε κανένας περίμενε ότι θα μπορούσαν να γίνουν, διότι φέραμε το πάνω κάτω στο χώρο τον ερασιτεχνικό όσον αφορά την υγειονομική κάλυψη και συγκεκριμένα όλα τα παιχνίδια από
την πρώτη κατηγορία, από τις πρώτες ομάδες μέχρι τις τελευταίες ομάδες. Οι τελευταίες, ας πούμε, ομάδες, ας πούμε, ηλικιακά εννοώ, καλύφθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, από το 2000-2001 μέχρι και πρότινος που ήμουν εκεί, καλύφθηκαν με γιατρούς. Και όταν λέω γιατρούς, εννοώ γιατρούς πτυχιούχους, εκπαιδευμένους και πλήρως εξοπλισμένους. Και τα παιχνίδια των τμήματων υποδομής. Όλοι, από τις προεσυλικίες μέχρι τις πρώτες ομάδες. Δεν υπήρχε παιχνίδι που ήταν ακάλυπτο, δηλαδή δεν υπήρχε παιχνίδι χωρίς γιατρό. Και όταν λέω γιατρό, εννοώ γιατρό. Έτσι, πτυχιούχο γιατρό. Εσείς ορίζατε τους γιατρούς όλα αυτά τα στα παιχνίδια. Εγώ περίπου ήταν, γίνανε μέχρι που απεχώρησα, ήταν 112.000 παιχνίδια, 112.000 γιατροί. Και όλο αυτό το διάστημα, το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, λέω, για κάθε ποδοσφαιρική χρονιά γινόντουσαν συστηματικά 4 σεμινάρια, ημερίδες, στους γιατρούς που είχαν άμεση σχέση, με την παροχή πρώτων βοηθειών στους αγωνιστικούς χώρους. Έτσι οι γιατροί ήταν πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε δύσκολο περιστατικό. Και αυτό απεδείχθηκε στην πράξη. 112.000 παιχνίδια, κανένα τυχαίο γεγονός. Κάτι που δεν συνέβη σε καμία άλλη ένωση αυτά τα χρόνια. Καταλάβατε. Λοιπόν, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών έμεινα μέχρι πρόσφατα, γιατί ναι μεν ήμουνα επίσημα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, αλλά συγχρόνως, χωρίς να έχω πόστο υπεύθυνο, βοήθαγα και την υγειονομική της Ένωσης Αθηνών. Ποιος ήταν ο λόγος, κύριε Ρούση, που υποβάλατε την παραίτησή σας και αποχωρήσατε? Δεν υπέβαλα καμία παραίτηση. Γιατί, όπως σας είπα, δεν είχα τα τελευταία χρόνια που ήμουν στην Ανατολική Αττική, δεν είχα θεσμικό ρόλο στην Ένωση Αθηνών. Απλώς βοήθαγα. Έτσι. Μπορεί να ήμουν το επάνω χέρι, αλλά σαν βοήθεια. Καταλαβαίνετε. Οπότε δεν χρειάστηκε να παραιτηθώ. Απλώς χρειάστηκε μία, πώς να το πω, ούτε αντιδικία, ούτε κάποια παρεξήγηση, θα λέω. Παρεξήγηση με τον κύριο Δημητρή, τον πρόεδρο της Ένωσης Αθηνών, και έτσι χωρίσαν οι δρόμοι. Αυτό. Μάλιστα. Τώρα η αντιδικία, εντάξει, η αντιδικία για μένα ήταν μια παρεξήγηση που άσχημα το πήρε ο πρόεδρος, ενώ εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη, ας πούμε, σε αυτό που ο ίδιος νόμιζε. Μάλιστα. Τώρα είστε στην Υγειονομική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Ναι. Πέστε μας. Κοιτάξτε, εμείς καλύπτουμε όλα τα παιχνίδια, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, με γιατρούς σχεδόν απόλυτα. Είναι λίγο πιο, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι λίγο πιο δύσκολο για Ανατολική Αττική λόγω των μεγάλων αποστάσεων. Για τους γιατρούς να πηγαίνουν στα γήπεδα. Ένας γιατρός, δηλαδή στο Μαραθώνα, στο Λαύριο. Ένας γιατρός ο οποίος μένει στο κέντρο της Αθήνας, είναι πολύ δύσκολο να πάει στον Οροπό για το ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει, ας πούμε, η μετακίνησή του. Λοιπόν, ή να πάει από το κέντρο της Αθήνας στο Μαραθώνα, ή να πάει στο Καπανδρίτη, ή να πάει στο, ξέρω εγώ, στο Λάβριο. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο γιατί οι γιατροί σε επάρκεια να καλύψουν όλες αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν. Και έτσι αναγκαστήκαμε και βάσει βέβαια των δεδομένων της του ΚΑΠ, τα καινούργια δεδομένα του ΚΑΠ που επιτρέπει και σε ειδικότητες όπως νοσοκόμοι των ΑΕΗ, του Πανεπιστημίου δηλαδή, ή διασώστες του ΕΚΑΠ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είναι απαραίτητο αυτό, να καλύπτουν παιχνίδια. Έτσι χρησιμοποιήσαμε και ορισμένα τέτοια άτομα, τέτοιους επιστήμονες, ούτως ώστε να καλύπτουν κάποια παιχνίδια. Το ποσοστό είναι περίπου στο 5% σε σχέση με τους γιατρούς. Δηλαδή 95% είναι γιατροί και 5% είναι... Και βέβαια τους χρησιμοποιούμε μόνο εφόσον και εφόσον δεν μπορούμε να καλύψουμε τις μακρινές αυτές τις περιοχές. Είστε ευχαριστημένος πάντως ναι, ότι... Ναι. Καλά πάμε και πιστεύω ότι έχουμε περιθώριο να πάμε καλύτερα. Και γιατί το λέω αυτό, είμαι ειλικρινής αυτό, διότι η Ανατολική Αττική πάντα από τότε που ιδρύθηκε πάντα είχε πρόβλημα με τους γιατρούς στην κάλυψη των αγώνων. Όχι δηλαδή ότι δεν καλύφθηκαν οι αγώνες, όχι. Οι αγώνες καλύφθηκαν. Πολύ λίγα παιχνίδια από ό,τι ξέρω πριν από μένα δεν έγιναν λόγω μη προσέλευσης γιατρού, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει γιατρός, αγώνες δεν γίνεται. Σωστά. Και είναι σωστό. Λοιπόν, αλλά σε σχέση με την Αθήνα η νοοτροπία είναι λίγο πιο χαλαρή και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει στην πορεία να βελτιώσουμε. Κύριε Ρούση, εάν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των πρωταθλημάτων, πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί στις ομάδες ώστε να προετοιμαστούν για την επανέναρξη, ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνος τραυματισμών? Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι το διάστημα πρέπει να είναι πάνω από 25 μέρες. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα 22, 25, 26, 30 ημερών, ούτως ώστε να αναπροσαρμοστούν οι ποδοσφαιριστές και να μπουν στο πνεύμα των αγώνων. Δηλαδή ουσιαστικά ένα περίπου, μήνα μας λέτε. Περίπου εκεί, ναι. Περίπου. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Εάν συγκρίνατε τα δύο πρωταθλήματα, τις δύο διοργανώσεις, και της Ένωσης Αθηνών και της Ένωσης Ανατολικής Αττικής, εγώ τα έχω ζήσει. Επειδή τα έχετε ζήσει και πολύ καλά. Και ως, όχι μόνο ως γιατρός και διοικητικός παράγοντας, αλλά και προπονητής. Και σαν και προπονητής. Σωστά. Θα έλεγα ότι της Ανατολικής Αττικής είναι πιο δυναμικό, της Αθήνας πιο τεχνικό. Πάντως, εάν παραβάλαμε τις ομάδες, νομίζω ότι το δυναμικό θα ήταν εισάξιο. Εισάξιες, δηλαδή οι ομάδες θα ήταν εισάξιες. Δηλαδή, με πιο δυναμική η Ανατολική Αττική, πιο τεχνική η Αθήνα. Όμως, το δυναμικό των ομάδων θα ήταν εισάξιο. Θα ήθελα τώρα το δικό σας σχόλιο, πρώτον για τις εκλογές στην ΕΠΟ. Ναι.
το δικό σας σχόλιο. Λοιπόν, ως αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ όλα αυτά τα χρόνια με την ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου είμαι το βασικό στέλεχος της Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Σωστά. Δηλαδή όλα τα θέματα που αφορούν τις διοργανώσεις, τους γιατρούς και το υγειονομικό, εγώ έχω την βαρύτητα και την υπευθυνότητα. Τι να πω τώρα, τι να πω. Εμείς όσον αφορά την υγειονομική πλευρά, κάναμε το καθήκον μας, πήγαμε καλά, δεν είχαμε προβλήματα, καλύψαμε όλες τις υποχρεώσεις, γιατί υποχρεώσεις δεν είναι μόνο τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, είναι και οι υποχρεώσεις που έχουμε και με τους διαιτητές, οι οποίοι κάθε τόσο κάνουν τεστ και δεν είναι μόνο οι διαιτητές της πρώτης εθνικής, είναι όλοι οι διαιτητές των πρωταθλημάτων, ας πούμε, της ΕΠΟ. Όλοι οι τρίτη εθνική, η τρίτη εθνική είναι πάρα πολλοί διαιτητές. Όλα αυτά τα έχουμε εμείς. Αυτά πήγαν μια χαρά. Τώρα, όσον αφορά από διοικητικής άποψης, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Πολλοί λένε ότι αυτή η ΕΠΟ δεν ήταν καλή συγκριτικά με άλλες. Δεν έχω φυτεύσει σε άλλες για να ξέρω. Τουλάχιστον όμως από τη δική μας πλευρά δεν υπήρχαν προβλήματα. Και για τις καινούργιες εξελίξεις, κύριε Ρούση. Οι καινούργιες εξελίξεις, από ό,τι βλέπετε, έχουν αναβληθεί 5-6 φορές οι εκλογές της ΕΠΟ. Δεν είναι και ευχάριστο και, πώς να το πω, πρέπον αυτό. Λοιπόν, οπότε συνέχεια υπάρχουν ανακατατάξεις. Ήδη έχει προταθεί ο κύριος Ψαρόπουλος σαν πρόεδρος. Ο άνθρωπος έχει τις εμπειρίες ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, έχει τις εμπειρίες σαν πρόεδρος της ΕΠΣ Μυτιλήνης, αλλά βέβαια δεν ξέρω πώς θα μπορέσει, ας πούμε, να ανταπεξέλθει το έργο του κυρίαρχου στην ΕΠΟ. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει βγει τελευταία το όνομα του Ζαγοράκη σαν μία κοινή πρόταση υποψηφιότητας από τους Big 4. Λοιπόν, Big 4. Δεν ξέρω αν ο κ. Ζαγοράκης θα έχει το χρόνο και σαν ευρωβουλευτής να ανταπεξέλθει σε αυτό το έργο. Δεν μπορώ να ξέρω. Είμαι λίγο αμφίβολη για όλα αυτά. Ακουγόταν αρχικά και του κυρίου Δημητρίου. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Δημητρίου έχει την εμπειρία, γιατί είναι και πολλά χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου, στο χώρο, ας πούμε, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και στην ΕΠΟ. Έχει την εμπειρία, έχει την όρεξη. Για μένα, κατά την άποψή μου, θα ήταν καλή λύση. Η άποψή μου ήταν ότι θα ήταν μια καλή λύση ο κ. Δημητρίου. Και το λέω επειδή τον ξέρω. Το λέω αυτό γιατί τον ξέρω. Τις εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών που έχουν προκηρυχθεί για την 26 Φεβρουαρίου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα ψηφίσουν ομάδες οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί με τον καινούργιο αθλητικό νόμο. Και νομίζω ότι στην ΕΠΣΑ Αθηνών είναι τακτοποιημένες περίπου 70 ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, εάν υπήρχε κάποια αντίθετη στον κύριο Δημητρίου, κάποιος αντίπαλος στον κύριο Δημητρίου, εντάξει, θα υπήρχε κάποια δυσκολία σχετική.
Όμως πιστεύω ότι ο κύριος Δημητρίου θα πάει πολύ καλά και θα επικρατήσει έτσι κι αλλιώς. Τώρα, με την μη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, τη διακοπή του πρωταθλήματος, οι ομάδες, τα σωματεία, οι παράγοντες έχουν πληγεί οικονομικά. Έχετε συζητήσει με τον πρόεδρο, με τον κύριο Γιαρένη, κάποια μέτρα ενίσχυσης των σωματείων? Κοιτάξτε, με τον κύριο Γιαρένη, όπως σας είπα, συζητάμε πολύ συχνά και σαφώς μας ενδιαφέρει και το στάτους των σωματείων. Μιλάμε για κάποια ενίσχυση βάσει και των δεδομένων των οικονομικών της ΕΨΑΝΑ, τα οποία, εντάξει, κάτι υπάρχει, αλλά δεν είναι τίποτα συγκλονιστικά μεγάλα τα μεγέθη, δεν είμαστε ΕΨΑ Αθηνών που έχει σημαντικό απόθεμα, όμως πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Ωραία, τώρα κύριε Ρούση, να σας πάω έτσι, γιατί εκτός από γιατρός, υπήρξατε και ποδοσφαιριστής και προπονητής. Πράγμα. Έτσι να μου λέγατε δύο λόγια, σε ποιες ομάδες υπήρξατε προπονητής. Ναι. Καταρχήν ως ποδοσφαιριστής. Θα αρχίσουμε από το πιο χαμηλό. Ποδοσφαιριστής από πολύ μικρός άρχισα στο Χολαργό, στην ομάδα του ΟΠ Χολαργού, ομιλοφυλάδου Χολαργού, και σε ηλικία 18 χρονών έφυγα και πήγα στην Ιταλία, όπου συνέχισα το ποδόσφαιρο και στην Ιταλία, συγχρόνως με τις σπουδές μου. Στο Χολαργό από 14,5 μέχρι το που έφυγα, δηλαδή στα 18 μου χρόνια, ήμουν βασικό στην πρώτη ομάδα. Στην Ιταλία για ένα χρόνο ή μάλλον για δύο χρόνια έπαιξα στην πρώτη κατηγορία, σε τοπική πρώτη κατηγορία, και μετά έπαιξα στην Πιστογέζε που τότε ήταν τρίτη εθνική κατηγορία, και την τελευταία χρονιά που παρέμεινα εκεί ανεβήκαμε στη Β' Εθνική. Σε ποια θέση αγωνιζόσασταν? Έπαιζα αμυντικός, έπαιζα center back. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, έπαιξα, λόγω του ότι πήγα στρατιώτη στην ΚΟ, έπαιξα στον Ανταγόρακο, στη σημερινή τρίτη εθνική δηλαδή, και κατόπιν έκανα μεταγραφή στον ΑΟ Κέρκυρα, στη Β' Εθνική, όπου έπαιξα για 3 χρόνια. Εκεί ολοκληρώσατε την... Όταν γύρισα στην Αθήνα, έπαιξα στο Χαλάντρι κάνα δύο χρόνια. Και στον Ολυμπιακό Αθηνών επίσης. Αλλά ήδη ήμουν μεγάλο σε ηλικία. Από καθαρά χόμπι το έκανα πια. Και μετά θελήσατε να συνεχίσετε και ως... Σαν προπονητής είχα πάρει το δίπλωμα στη Φλωρεντία, στο Κοβερτσιάνο, το οποίο βέβαια δεν είχα σκοπό να το εξασκήσω, αλλά με πίεσαν κάποιοι φίλοι από το Πόρτο Ράφτη, όπου... Ήταν η πρώτη σας ομάδα? Πρώτη μου ομάδα ήταν εκεί. Και μετά για 14 χρόνια συνέχεια, είχα ομάδες και στην Αθήνα και στην Ανατολική Αττική. Να μου αναφέρετε έτσι ποιες έρχονται στις μήνες. Ναι, στο Χολαργό, στον Όμιλο Φιλάθλου Χολαργού, στα Βρυλίσια, στην πρώτη κατηγορία είμαστε δύο χρόνια εκεί, στην Κηφισιά, στο Νικηφόρο, στην ΕΨΑΝΑ, στο Νικολακάκη, στην ΕΨΑΝΑ. Αυτές και στο Πορτορά. Η καλύτερη σας στιγμή ως ποδοσφαιριστής που ακόμη τη θυμάστε? Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμα το θυμάστε? Ένα παιχνίδι που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι υπήρχαν διαφορές όσον αφορά την Ελλάδα, ήταν ένα παιχνίδι της Πιστογέζε
με την Πρέσια ένα μεγάλο Σάββατο, ένα μεγάλο Σάββατο με πολύ βροχή στην Πρέσια, με πολύ κόσμο στις εξέδρες, που για μένα ήταν πρωτόγνωρο, γιατί τώρα εδώ στην Ελλάδα μεγάλα Σάββατα, Πάσχα και τα λοιπά πανηγυρίζουν και γλεντάνε, ενώ εκεί είχε κανονικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Μου έμεινε αυτό τόσα χρόνια. Και ως προπονητής, ποια σεζόν ακόμη θυμάστε? Θυμάμαι μία σεζόν με τα Βρυλίσια στην πρώτη κατηγορία, που στον πρώτο γύρο η ομάδα ήταν τρίτη από το τέλος και στο δεύτερο γύρο έκανε αγώνα, δηλαδή πρωταθλήματος, έκανε πορεία πρωταθλητισμού και βγήκαμε πέμπτη. Θυμάμαι, γιατί υπήρχε μεγάλη ένταση και πίεση. Παίκτες που έχουν περάσει από τα χέρια σας ως προπονητής και έχουν παίξει, ναι, σε ανώτερες κατηγορίες. Περάσανε αρκετοί. Εγώ πάντα είχα μία ευαισθησία στους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που βγαίνανε από το σπλάχνο της ομάδας, γιατί και εγώ άρχισα από πολύ μικρό στο χολεργό και είχα μία τέτοια ευαισθησία. Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τώρα διαπρέπει και διέπρεψε πολλά χρόνια τώρα στην Ανατολική Αττική ήταν ο Χίσο, ο οποίος παίζει και τώρα ακόμη, τον οποίο τον έβγαλα 16 χρονών από την ομάδα της Κηφισιάς. Αυτό το άτομο, το Δημογιάννη, ένα νεαρό από το Πόρτο Ράφτη, και αυτό 14 χρονών τον έβαλα στην πρώτη ομάδα και έπαιξε Παναχαϊκή. Αυτούς τώρα θυμάμαι σαν πιο... Είναι όμως πολύ, δηλαδή πολλές φορές βλέπω έναν αγώνα και λέω, ξέρω εγώ, αυτό τον παίχτη τον έβγαλα εγώ μικρό ή τον άλλον και παίζουν τώρα, αλλά εντάξει, δεν θυμάμαι. Είναι τόσες πολλές οι εικόνες, είναι τόσες πολλές οι εικόνες που από πολλά πράγματα, δηλαδή και από το ποδόσφαιρο και το προπονητικό και το ιατρικό, που εντάξει, δεν μπορεί να συγκροτήσει και πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Κύριε Ρούση, το δικό σας μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής, ναι, που είστε και στη διοίκηση της Ένωσης. Κοιτάξτε, τι θα θέλατε να πείτε στους παράγοντες των ομάδων, στους ποδοσφαιριστές στιγμή, και στους προπονητές? Αυτή τη στιγμή προέχει ένας κίνδυνος, που είναι ο κοροναϊός, και πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην προκαλούμε την έλευσή του σε εμάς. Άρα μεγάλη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των ποδοσφαιριστών, των παραγόντων, των οικογενειών τους και όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή αυτό το πράγμα το έχω ζήσει από πολύ κοντά, όλο το σκηνικό με τα πρωτόκολλα και αυτά, και έχω δει, ας πούμε, και αρκετούς και ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν φαινόταν ποτέ ότι θα μπορούσαν να νοσήσουν σε βαθμό, ας πούμε, σημαντικό, να είναι πολύ προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις και να έχουν υπομονή. Κάποια στιγμή, και πιστεύω πολύ σύντομα, με το εμβόλιο που ήδη κυκλοφορεί και γίνεται, θα ξεπεραστεί το πρόβλημα και σύντομα θα είμαστε όπως είμαστε παλιά και καλύτερα. Ωραία. Και τις ευχές σας για το οι ευχές καινούργια χρονιά. Οι ευχές μου είναι πάνω απ' όλα υγεία, δημιουργία και ελπίδα για το καλύτερο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε εντός βεβαίως, των αγωνιστικών χώρων, στα γήπεδα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
ό,τι θέλετε και από πλευράς διοικητικοποδοσφαιρικής αλλά και από πλευράς ιατρικής είμαι παρόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.